Θέλουμε να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Το σημερινό δεν είναι παρά ένα ακόμα νομοσχέδιο με το οποίο η ανθρώπινη πνευματική δημιουργία αντιμετωπίζεται ως απλό εμπόρευμα. Αυτό βεβαίως μόνο παράξενο δεν είναι για το κοινωνικο-οικονομικό σύστημα στο οποίο ζούμε, το καπιταλιστικό, το οποίο από τη φύση του όλα τα ανθρώπινα δημιουργήματα, πνευματικά και υλικά, τα μετατρέπει και τα λειτουργεί ως εμπορεύματα, με κίνητρο και σκοπό το κέρδος. Κορυφαίο δε εμπορεύμα, ως γνωστόν, αποτελεί η ίδια η εργατική δύναμη, και σωματική και πνευματική, ως η καθοριστική εκείνη προϋπόθεση οποιασδήποτε παραγωγικής δραστηριότητας, είτε υλικής είτε πνευματικής. Εδώ όμως ακριβώς βρίσκεται και η ρίζα του προβλήματος. Ουσιαστικά κάθε προβλήματος στην καπιταλιστική κοινωνία. Γιατί αυτή η εγγενής τάση του καπιταλισμού να εμπορευματοποιεί τα πάντα, μα τα πάντα προκειμένου να αυξάνεται το κέρδος το καπιταλιστικό, οδηγεί και στο να εμπορευματοποιεί συνεχώς και σε όλους τους τομείς, εκτός των άλλων, και όλα τα πνευματικά δημιουργήματα της ανθρώπινης κοινωνίας. Ποιες είναι τώρα οι συνέπειες αυτής της διαδικασίας εμπορευματοποίησης των πνευματικών δημιουργημάτων? Μα αυτό που βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο να συμβαίνει γύρω μας. Αφενός είναι η παρεμπόδιση της πρόσβασης πλατιών λαϊκών στρωμάτων σε αυτά τα πνευματικά δημιουργήματα λόγω της υψηλής τους τιμής, δηλαδή η εμπορευματοποίηση της ανθρώπινης πνευματικής δημιουργίας λειτουργεί σε βάρος της καθολικής πρόσβασης σε αυτήν την ίδια τη δημιουργία, και αφετέρου αυτή η εμπορευματοποίηση τελικά αποβαίνει και σε βάρος του ίδιου του πνευματικού δημιουργού, αφού τον αποξενώνει και υλικά και πνευματικά από το δικό του δημιούργημα. Ποιος είναι τώρα ο μεγάλος κερδισμένος όλης αυτής της εμπορευματικής διαδικασίας? Μα ποιος άλλος από τα μονοπόλια της τέχνης, της κάθε τέχνης και συνολικά του πολιτισμού. Οι επιχειρηματικοί όμιλοι της ανθρώπινης πολιτιστικής δημιουργίας, αν και αμέτωχοι παντελώς στην οποιαδήποτε πνευματική δημιουργία, ουσιαστικά είναι η μεγάλη κερδισμένη από αυτήν. Και ακριβώς αυτό έρχεται να ενισχύσει το σημερινό νομοσχέδιο. Μήπως πρόκειται για έναν ξαφνικό κεραυνό ενεθρία? Σε καμία περίπτωση. Πρόκειται για την νομοθετική συνέχεια του νόμου 4481, τον οποίο ψήφισε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2017. Μια νομοθετική συνέχεια ασφαλώς επιταχύρω. Κάτι που άλλωστε, όπως βλέπουμε, συμβαίνει σε όλους τους τομείς του κυβερνητικού έργου, επιβεβαιώνοντας την εκτίμηση του ΚΚΕ ότι κάθε επόμενη αστική κυβέρνηση είναι χειρότερη από την προηγούμενή της, αφού αυτό επιτάσσουν, βλέπετε, σήμερα οι ανάγκες του συστήματος. Το νομοσχέδιο το οποίο φέρνει σήμερα η Νέα Δημοκρατία στη Βουλή και το οποίο συζητάμε τώρα, ενσωματώνει μία οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2006, αλλά και δύο οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Απρίλη του 2019, όταν κυβέρνηση στη χώρα μας ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος και συμφώνησε βέβαια με αυτές και τις υπερψήφισε. Σήμερα μάλιστα τον είδαμε να τις υπερασπίζεται με τον εκπρόσωπό του αυτές τις οδηγίες με πάθος και να τις αναγορεύει επιπλέον και σε προστάτες των δικαιωμάτων των δημιουργών. Κάπως έτσι εξασφαλίζεται η συνέχεια του κράτους και κάπως έτσι συνεχίζεται η ίδια αντιλαϊκή πολιτική άσχετα με την εναλλαγή των κυβερνήσεων. Γιατί αυτό που επιχειρείται με το σημερινό νομοσχέδιο δεν είναι βέβαια η προστασία των δημιουργών εξαιτίας της εφαρμογής των ευρωενωσιακών οδηγιών. Αυτό που επιχειρείται με το σημερινό νομοσχέδιο στη βάση της ενσωμάτωσης ακριβώς αυτών των οδηγιών δεν είναι παρά η ενιαιοποίηση της ευρωενεσιακής αγοράς
η οποία παραμένει σε ένα βαθμό ακόμα κατακερματισμένη. Μία ενιαιοποίηση της αγοράς, η οποία αντικειμενικά θα ευνοήσει τις μεγάλες εταιρείες του χώρου, θα επιταχύνει τη συγκέντρωσή τους και την μεγέθυνση των πολιτιστικών επιχειρηματικών ομίλων και των ομίλων βεβαίως της βιομηχανίας του θεάματος. Και ταυτόχρονα θα πλήξει κέρια τους μικρούς αυτού του χώρου με τον διευρυμένο ανταγωνισμό τον οποίο εισάγει. Φυσικά, ανάμεσα στους σκοπούς αυτών των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται και η θωράκιση των ευρωπαϊκών πολιτιστικών μονοπωλίων έναντι των αμερικανικών, τα οποία κυριαρχούν παγκοσμίως στην αγορά του θεάματος και του πολιτισμού. Και όπως είπαμε, υπονομεύεται η δυνατότητα των πνευματικών δημιουργών με αυτές τις οδηγίες να δημιουργούν, αλλά και η πρόσβαση του λαού με τέτοιου είδους νομοθετήματα και ευρωπαϊκές οδηγίες εμποδίζεται και εν πωλής επί της ουσίας ακυρώνεται. Και μάλιστα σήμερα που υπάρχουν όλες εκείνες οι τεχνολογικές και παραγωγικές δυνατότητες για να υπάρχει μια καθολική πρόσβαση του λαού σε οποιαδήποτε πνευματική δημιουργία. Στο νομοσχέδιο τώρα, εκτός του ότι συχνά εξαιτίας ενός translating, μιας μετάφρασης έτσι επακριβώς, κακοποιείται η ελληνική γλώσσα, όπως θα δούμε, μια σειρά από ζητήματα επαφίενται να διευθετηθούν μέσω θολών και ασαφών εννοιών, όπως για παράδειγμα η καλή πίστη. Μόνο από την ίδια την εμπειρία μέχρι τώρα αποδεικνύεται ότι τίποτα τέτοιο δεν ισχύει, με δεδομένο ότι οι μεγάλες πλατφόρμες αρνούνται να διαπραγματευτούν ή προβαίνουν σε καταχρηστικές πρακτικές επικαλούμενες τον περιορισμό της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας ή, από την άλλη, την ανάγκη εμπιστευτικότητας των δεδομένων τους, όπως λένε. Άλλο παράδειγμα ασάφειας και αοριστείας, επικίνδυνης βέβαια για τους δημιουργούς, είναι η συμπερίληψη στους ερευνητικούς οργανισμούς που έχουν δικαίωμα άκουσον εξόρυξης. Είναι, προφανώς πρόκειται για έναν ατυχέστατο νεολογισμό, με τον οποίο κακοποιείται η γλώσσα, η ελληνική, η διευρυμένη έννοια του ερευνητικού οργανισμού που εισάγεται με το νομοσχέδιο, μία έννοια που χωράει τα πάντα, αφού περιλαμβάνει όποιον δηλώσει ερευνητικός οργανισμός, από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια έως τα ύποπτης δραστηριότητας, ερευνητικά ιδρύματα, μυστικών υπηρεσιών κτλ. Κτλ. Στόχος του νομοσχεδίου είναι να εξομαλύνει διαφορές, να εξισορροπήσει όσο γίνεται τον ανταγωνισμό ανάμεσα στους μονοπωλιακούς ομίλους παροχής περιεχομένου στο διαδίκτυο και τους ομίλους παραγωγής και έκδοσης για την απρόσκοπτη λειτουργία της καπιταλιστικής αγοράς σε αυτό το τεράστιο πεδίο της ανθρώπινης διάνοιας. Το σημαντικότερο είναι ότι το νομοσχέδιο, υπερβαίνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και τις φιλομονοπωλιακές ευρωπαϊκές οδηγίες, δεν έχει στόχο να προστατέψει τους παραγωγούς, τους πραγματικούς παραγωγούς του πνευματικού και πολιτιστικού πλούτου, αλλά προκλητικά να ευνοήσει εκείνους που εκμεταλλεύονται το δικό τους έργο, δηλαδή τους ομίλους παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών, τις εταιρείες παραγωγής, τις εκδοτικές επιχειρήσεις. Φυσικά η θέση των δημιουργών με το παρόν νομοσχέδιο γίνεται δυσμενέστερη, ακόμα δυσμενέστερη απέναντι στους ομίλους, ενώ εκείνοι φυσικά θα διευρύνουν την κερδοφορία τους με νέα προνόμια. Υπάρχει μια διάταξη μέσα στο νομοσχέδιο με την οποία ο δημιουργός μπορεί, λέει, να παραχωρεί χωρίς αντάλλαγμα άδεια εκμετάλλευσης του έργου του. Δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να σημαίνει αυτό και τι μπορεί να συμβεί κάτω από πιέσεις, εκβιασμούς στους οποίους υποχρεώνονται οι δημιουργοί, με τους οποίους μάλλον υποχρεώνονται οι δημιουργοί να παραχωρούν άδειες. Αλλά θέλω να ρωτήσουμε ότι αυτή η χωρίς αντάλλαγμα άδεια εκμετάλλευσης, μια δωρεά δηλαδή, δεν προβλέπεται ήδη από τον αστικό κώδικα? Υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος που πρέπει να εισαχθεί αυτή η διάταξη εδώ? Θα θέλαμε μια απάντηση. Στην εποχή μας, όπως ξέρετε, έχουν πλέον δημιουργηθεί όλες εκείνες οι υλικές, οι αντικειμενικές προϋποθέσεις για μια ανεμπόδιστη πρόσβαση στην καλλιτεχνική δημιουργία όλων των ανθρώπων, χωρίς καμία εξαίρεση. Ο μόνος λόγος που αυτή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί είναι η ιδιοκτησία, η καπιταλιστική στα μέσα παραγωγής και διάδοσης και της τέχνης. Και όχι βέβαια τα δικαιώματα των καλλιτεχνών δημιουργών, τα οποία προτάσσονται
υποκριτικά. Μια κοινωνία που μέτρο της προόδου της δεν έχει το κέρδος, αλλά την ολόπλευρη ανάπτυξη, την υλική, την πνευματική όλων των μελών της, δεν έχει ανάγκη, με συγχωρείτε, δεν έχει ανάγκη ούτε από μεσάζοντες παραγωγούς και προαγωγούς ουσιαστικά της τέχνης, ούτε από νομοθετικά τερατουργήματα για τη δίθεν προστασία τους. Επομένως, η λύση για μας δεν βρίσκεται μέσα στα όρια της σημερινής αστικής εξουσίας, αλλά στην πάλι για μια άλλη εξουσία εργατική, η οποία θα αποδώσει όλα τα υλικά, όλα τα πνευματικά επιτεύγματα του πολιτισμού στους πραγματικούς τους δημιουργούς, στον εργαζόμενο λαό. Στο πλαίσιο αυτής της εξουσίας, όλοι οι καλλιτέχνες δημιουργοί θα είναι απαλλαγμένοι από βιοποριστικές έγνοιες και μηχανισμοί, και οι μηχανισμοί αυτού του είδους θα αχρηστευθούν, αφού η έννοια του αναπαλωτρίου του πνευματικού δικαιώματος θα εξαγνιστεί από κερδοσκοπικούς, εισπρακτικούς σκοπούς και θα δικαιωθεί απόλυτα, αποκτώντας το ηθικό και μόνο νόημά της στη μη αλλίωση του καλλιτεχνικού έργου. Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε, κύριε Πρόεδρε, μια πρώτη γενική προσέγγιση του νομοσχεδίου. Επιφυλασσόμαστε φυσικά για μια αναλυτικότερη παρουσίαση και τεκμηρίωση των θέσεων του ΚΚΕ για το σημερινό νομοσχέδιο στις επόμενες συνεδριάσεις και στην Ολομέλεια, δηλώνοντας εξ αρχής και επί της αρχής ότι καταψηφίζουμε το σημερινό νομοσχέδιο. Ευχαριστώ.